Ήρθα για πρώτη φορά στο αρκαδικό χωριό το 1999, κατά τη διάρκεια του πρώτου μου σχολείου σπηλιοκατάδυσης. Οπτικό υλικό δεν υπάρχει, αφού τότε για να τραβήξεις υποβρύχες λήψεις ήταν δύσκολο και πολύ ακριβό. Στην περιοχή υπάρχουν μερικά ενάλια σπήλαια και είχαν βρεθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έγιναν καταδύσεις σε κάποια από αυτά με ομάδα από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία. Τα επέδειξε τότε ένας εργαζόμενος στο παραπλαίσιο εχθειοτροφείο. Καταδύθηκα συνολικά 3 φορές το συγκεκριμένο, την τελευταία από το υλικό που βλέπετε. Η απόσταση από τη θάλασσα είναι περίπου 60 μέτρα. Στην αρχή είναι κάθετος περίπου 21 μέτρα μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Στις σπηλοκαταδύσεις πάντα χρησιμοποιούμε το γνωστό μύτο. Το σκηνί μέσα σε καρούλι δηλαδή, που δένουμε σε διάφορα σημεία για να βρούμε την επιστροφή μας. Ο δίτης που είναι πρώτος δένει το μύτο σε διάφορα σημεία. Το σπήλαιο που ανοίγεται μπροστά μας είναι πολύ όμορφο. Όλα τα σπήλαια δημιουργήθηκαν πριν εκατομμύρια χρόνια. Κάποια πλημμύρισαν με την άνοδο της θάλασσας από το λιώσιμο των παγετώνων και άλλων γεωλογικών φαινομένων. Στο κέντρο, περίπου της υποβρύχιας αίθουσας, υπάρχει ένας μεγάλος σταλαγμίτης, όπου η κορυφή του είναι περίπου στα 40 μέτρα βάθος. Επίσης, στο συγκεκριμένο, όπως και σε άλλα ενάλια σπήλαια, υπάρχουν αλλοκλινές στρώματα, δηλαδή σημεία όπου η πρόσμιξη γλυκού και αλμυρού νερού δημιουργεί προβλήματα ορατότητας αλλά και θερμοκρασίας. Έχω δει ψάρια στήρες και σίγουρα και σε κάποιο σημείο ενώνεται με τη θάλασσα, ίσως σε μελλοντικές καταδύσεις βρεθεί η ένωση αυτή. Οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες δημιουργούνται με την εναπόδεση ανθρακικού εσβεστίου. Οι γεωλόγοι λένε ότι ο σταλακτίτης αυξάνεται με ρυθμό περίπου 1/100 το χρόνο. Επίσης υπάρχει επικαλυμμένη υλής επάνω τους, δηλαδή λάσπη, και με τις μπουρμπουλήθρες από τις φιάλες και τις βατραχοπεδιλιές των δυτών σηκώνονται και θολούν την ορατότητα. Χαρτογράφηση αρχίσαμε εκείνη την ημέρα, αλλά χρειάζονται πολλές μελλοντικές καταδύσεις για να ολοκληρωθεί. Η εκτίμησή μας ήταν περίπου 40 μέτρα το πλάτος της αίθουσας και το μήκος άγνωστο, γιατί βαθαίνει με κατεύθυνση νότια. Η συγκεκριμένη μέρα ήταν για βιντεοσκόπηση και όχι για εξερεύνηση. Στην ίδια περιοχή, δίπλα ακριβώς από τη βραχογραμμή, υπάρχει ένα ακόμα ενάλιο σπήλαιο. Είναι πιο προσιτό για τους δίτες και γι' αυτό καταδύθηκα εδώ 5 φορές. Το 1999, το 2000 η δεύτερη, το 2001 όπου και βρήκα αυτές τις φωτογραφίες το 2007 όπου υπάρχει υλικό από την απογευματινή κατάδυση της ίδιας μέρας και τελευταία το 2013 όπου και η δοκιμή action κάμερας. Μέχρι το σημείο που πατώνει η κατάβαση είναι 35 μέτρα. Σε κάποιο σημείο υπάρχει, με βόρεια κατεύθυνση, μια σπηλαίωση και φτάνει τα 42 μέτρα. Υπάρχει ένα στενό πέρασμα που δεν έγινε διείσδυση. Σε μελλοντικές και πολύ οργανωμένες αποστολές μπορεί να ερευνηθεί. Και εδώ έχω δει τα πρώτα χρόνια ψάρια, μανάλια, λόγω του παρακείμενου ιχθυοτροφείου. Αλλά τις τελευταίες καταδύσεις, τίποτα. Ίσως η αυξημένη δόμηση της περιοχής να έχει δημιουργήσει περιβαλλοντικά προβλήματα. Και εδώ χρειάζεται χαρτογράφηση και λήψη δείγματος νερού για τον εντοπισμό ίσως αποβλήτων που μπορεί να το επηρεάζουν. Είδα νεκρές πίνες και μου έκανε εντύπωση τότε, το 2013. Σε γενικές γραμμές είναι μια ωραία κατάδυση με πολλά χρώματα και φυσικά το μαγευτικό μπλε της εισόδου.